Μπλερ, κατάγοντα του Κομποτό, είμαι η πρόεδρο τη τοπική κοινότητα των Κομποτών, πρόεδρο του πολιτιστικού σύλλογου των Κομποτών και ανήκω και στον Πάνο. Ξέρω ότι ο κύριο Κομποτέρο, ο κύριο Βατρέο, που έφυγε στην Ταμόσχη, που έφυγε στα παράκια πάνω. Εγώ θα συμφωνήσω με όλα που είπαν οι κομπέστε και ο κύριο Μαγίτη και η Δημήτρη. Και ιδιαίτερα με την τελευταία παράγραφο που αναφέρει ο κύριο Αντρέο. Τώρα ο νόη, ο νόμο έτο. Εγώ θα πω το εξή. Η ανάπτυξη τη Βέλγια οπωσδήποτε θέλει. Αλλά πρέπει όμω για να φτάσουμε στην Νόρθε, στο κουρνάκι πάνω, πρέπει να ξεκινήσουμε από τον Ευρώπο πάνω. Από τον Κοκοτή, α πούμε, που την Κοκοτή κοφή. Εάν πάμε τώρα στου Κοκοτέ, από τώρα ξεκινήσουμε να πάμε, στην πορεία είναι ορεινά την ημιοστάσια που δεν μπορεί κανεί να περάσει αν δεν κατέβει κάτω από τι να πάρει τα ζώα του παλού που λέμε. Συν τον κύκλο που εκεί μονεί. Και αν πάτε που στην Παναγία Ξενιά, θα είτε και ένα άλλο πηγαίνει κοντά στην Παναγία Ξενιά, ένα άλλο πηγαίνει που είναι μέσα στον δρόμο. Θα πρέπει τα πράγματα να κάνουμε. Αν δώσουμε το παράδειγμα μια τη περιοχή, έχουμε ένα ολόκληρο χωριό από ό,τι λέει ένα μνημείο και ιστορία και λαϊκή αρχιτεκτονική που είναι ο παλαιό Πλάτανο, ο οποίο καταραίει και καταστρέφεται κάθε χρόνο και περισσότερο. Και όμω έχει όλε τι προποθέσει για να γίνει ένα ζωντανό κύτταρο και για τον τουρισμό και για τον πολιτισμό. Έχουμε τέτοια παραδείγματα. Έχουμε στον όμιλο του παλιού πόρου, στον παλιό Παντελεήμονα. Αν μπορούσε κάτι τέτοιο να γίνει και εδώ, να ξεκινήσει μια προσπάθεια καθαρισμού του χωριού, αναστήλωση των βασικών κτίριων τουλάχιστον των εκκλησιών, του νοσοκομείου, του σχολείου, τη κοινότητα. Σημαντικό κομμάτι. Και με την παρουσία λοιπόν του Δημάρχου και όλων των παρεξηγών, να πω το εξή: ότι για να έρθει κάποιο και να μην είναι εξερευνήσει, πρέπει να υπάρχει ένα μέρο, όντω. Αυτό που λένε οι προλαλήσεντε για υποδομέ κλπ. Εμεί καταφύγει όλο. Και όταν ρωτάει γιατί δεν είναι, γιατί δεν λειτουργεί, γιατί όντω δεν είναι κατοικήσιμο. Λοιπόν, σημαντικό κομμάτι είναι να έρθει κόσμο πάνω στην Νόρθρη. Αν αυτό δώσει λοιπόν ένα καταφύγιο στην Νόρθρη, με τι δύο ομοσπονδίε θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε και το ρηματικό σκι. Γιατί ενδείκνεται με τη χιονοκάλυψη που έχουμε κάποιες μέρες πάνω στην Όθρη, όπως και το σκι αντοχής, το λεγόμενο λαγλάφ, για όσους γνωρίζουν. Αυτά είναι προτάσεις της Ομοσπονδίας και σκέψεις δικές μας, οι οποίες όμως, αν δεν προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα, δεν θα μπορέσουμε να υλοποιηθούν ή να πραγματοποιηθούν ποτέ. Και γι' αυτό προσπαθούμε, είναι το επόμενο ας πούμε μεγάλο στίχημα μετά την απόκτηση των γραφείων μας εδώ στον Αλυμπρό, να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε το καταφύγιο. Λοιπόν, πέραν αυτό. Από την εμπειρία μας. Όταν λοιπόν πηγαίνουμε σε ορειβατικές συναντήσεις, σε πανελλήνιες συναντήσεις, σε εξορμήσεις σε βουνά, σε άλλους νομούς, πολλές φορές με τοπικούς συλλόγους κλπ. Πάντα δεχόμαστε να δω το τοπικό χάρτη με τα μονοπάτια, τα ορεινά που υπάρχουν εκεί. Λοιπόν, κάποια στιγμή κάτι θα πρέπει να κάνουμε και εμείς για εδώ πέρα. Όντως δεν υπάρχει. Δηλαδή εκεί συνεργάζεται με το Δήμο, συνεργάζεται με την Ομαρχία, που δεν υπάρχει, υπάρχουν περιφέρειες. Έτσι θα πρέπει να συνεργαστούμε και εμείς. Αλλά το ξαναλέω, δεν είμαστε περίπου. Ο Δήμαρχος να ξανακλείσει την εκδήλωση, να πω κάτι, ίσως βοηθήσει. Συνδέζομαι εδώ με τον φίλο μου τον Κώστα, που μου έδωσε μια ιδέα και την βάζουμε στο τραπέζι, να κάνουμε ένα συνέδριο, όπως έχουμε εδώ για τον Όλυμπο και την Όθρα. Βάζουμε στην Ελασσόνα ή στον Αλμυρό ένα συνέδριο πια, γιατί να το μεγαλώσουμε το πράγμα και εκεί να αρχίσουμε πιο εξειδικευμένα να μιλάμε. Είναι μια καλή ιδέα, δίνουμε στο τραπέζι. Είσαι από το σχέδιο της Όθρας, το master plan, να πούμε. Το οποίο πολύ αυτή τη στιγμή, κάθε στιγμή θα αρχίσει η συζήτηση, νομίζω πως πολύ γρήγορα, γιατί έχουν μαζέψει οι μελετές όλα τα στοιχεία και βρισκόμαστε στη φάση τη συζήτηση των προτάσεων από διάφορους φορείς, ανθρώπους που ενδιαφέρονται είτε ατομικά είτε μέσα από συλλόγους και φορείς του τόπου. Για να καταγραφούν τι δραστηριότητες πρέπει να ευθυνούν στην Όθρη, μέσα από μια οργανωμένη επιστημονική μελέτη, αφού συζητήσουν και καταγραφούν όλες αυτές τις προτάσεις, ώστε να φτάσουν και στο σημείο όπου θα φωτοδοτηθούν. Θα φτάσουν μέχρι σε εκείνο το σημείο, δηλαδή μια πρόκειες, με πρόκειες προπολογισμούς και όπου μπορεί να φωτοδοτηθεί κάθε δράση και να συνδυαστεί με τα τοπικά αγροτικά προϊόντα με τις προβολές τους. Άρα αυτή η συζήτηση θα ήταν πάρα πολύ επίκαιρη αν πραγματικά οι μελετητές ξέρουν τι κάνουμε, να είναι και εδώ και οι μελετητές και να μην χρειαστεί να ξαναγίνει. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Οφείλαμε καταρχήν να κάνουμε ένα γενικό προοδευτικό σχέδιο και να βάλουμε τους όρους δόμησης και ανάπτυξης της περιοχής. Το οποίο έγινε. Απλώς περιμένουμε την έγκρισή του από
το αρχαιοποδάκι από τις υπηρεσίες του κράτους. Είναι πολύ σημαντικό να μην κάνει κατάσταση του παλιού και να χτίζει όπως θέλει και όπου θέλει και με τον τρόπο που θέλει. Χαρακτήσαμε ζώνες και περιοχές, τις οποίες μπορούμε να τις αναπτύξουμε βάσει συγκεκριμένων κανόνων. Δεύτερον, υλοποιούνται αυτή τη στιγμή δύο δασικές μελέτες, οι οποίες θα ξεκαθαρίσουν πού είναι το δάσος, πού δεν είναι το δάσος και μέσα και από αυτές τις μελέτες θα υπάρχουν μερικές προτάσεις ανάπτυξης. Τρίτον, είναι οικισμοί, τουλάχιστον ο πρώην δήμος, έχει δύο οικισμούς στην Όφελη, Κουφή και Κοκοτή. Η βάση της ανάπτυξης της Όφελης είναι αυτή οι δύο οικισμοί. Δεν μπορεί κάποιος και από την κυρία να κάνουν οικισμού στο βουνό, γιατί δεν κάνετε και μέχρι τώρα να γίνουν οικισμοί. Οικισμοί δεν είναι. Οπότε σήμερα του κάνει, θε και κάποιε δεκάδε εκατομμύρια για να μπορέσει να κάνει ένα καινούριο οικισμό στη μέση του πουθενά. Άρα, οι δύο οικισμοί, Κοφή και Κοκοντή, πλέον και η Ανάβα και η Βλήνενα, θα είναι η βάση, στην οποία μπορεί να αναπτυχθεί η όφεση. Δεν θα κάνουμε μόνο εστιατόρια πάνω να τρώνε και να φεύγουν αυτοί οι σκέφτες, ούτε θα πηγαίνουν να κάνουν το κάνιο με την πεζοπορία και θα πηγαίνουν αμέσως στην Αχία, αλλά ή στο Πήλιο, στο Βόλο. Γιατί μπορεί κάλλιστα κάποιος να μένει στο Πήλιο, στο Βόλο και να την κάνει την πεζοπορία του και να ξαναγυρίσει στο Βόλο. Δεν είναι μακρινές αποστάσεις, εμείς θέλουμε να κρατήσουμε τους ανθρώπους εδώ.